με το νόμο 3863 του 2010, το περίφημο πρώτο μνημόνιο, τότε το οποίο αφορούσε το συνταξιωτικό σύστημα, είχε προβλεφθεί σταδιακή απάλληψη του ΕΚΑΣ μέχρι το 2015. Ακολούθησε ο νόμος 4336 του 2015, το καλοκαίρι του 2015, όπου τότε η τότε κυβέρνηση διαπραγματεύτηκε την παραμονή μέχρι και το 2019 ενός κομματιού σταδιακά εξαλειπτόμενου του ΕΚΑΣ. Το τελευταίο κομμάτι που είχε μείνει ήταν μονάχα 12 ευρώ, το οποίο και αυτό εξαλείφθη στις 31 Δεκάτου του 2019. Ο ισχυρισμός από πλευράς του Υπουργείου Εργασίας ήταν τότε ακριβώς ότι μέσω της διαδικασίας του επανυπολογισμού, όσοι είχαν λίγα χρόνια ασφάλειας και χαμηλές εισφορές, περίπου 600.000 συνταξιούχοι ήταν αυτοί, είδαν μια σταδιακή αύξηση στη σύνταξή τους, άλλοτε μεγαλύτερη, άλλοτε μικρότερη. Βεβαίως, σε καμία περίπτωση αυτή η αύξηση δεν αναπληρεί σε καμία περίπτωση το παλιό ποσό του ΕΚΑΣ, το οποίο ήταν πολύ πολύ μεγαλύτερο. Νομίζω ότι θα πρέπει να κινηθεί και η νέα κυβέρνηση σε μια λογική αύξηση κυρίως για αυτούς οι οποίοι είχαν πολύ πολύ χαμηλές συντάξεις. Υπάρχουν σκέψεις που έχουν κατατεθεί, οι οποίες εκτείνονται ενδεχομένως από την αύξηση της ανταποδικής σύνταξης ή ακόμα και την αύξηση της εθνικής σύνταξης σε ένα μεγαλύτερο ποσό, κυρίως για αυτούς όμως που έχουν πολύ λίγα χρόνια ασφάλισης σε χαμηλές αποδοχές. Μένει να δούμε, σε αυτό το νομοσχέδιο που υπάρχει τώρα στη Βουλή δεν περιλαμβάνεται βέβαια μια τέτοια διάταξη, αν θα υπάρξει μια τέτοια επιλογή στο μέλλον. Στο κομμάτι της 13ης σύνταξης, αυτό είναι ξεκάθαρο ότι με το άρθρο 48 του νομοσχεδίου, οι επίμαχοι 13η σύνταξη του νόμου 4611 του 2019 καταργείται και έχουμε εις αντικατάστασή της μια νέα ρύθμιση, η οποία προβλέπει ένα ποσό, ένα κονδύλι κοντά στα 970 εκατομμύρια περίπου, τα οποία πρώτα θα εξοφλήσουν τις αναδρομικές αυξήσεις σε κύριες και επικουρικές συντάξεις και από εκεί και πέρα ό,τι μείνει θα καταβληθεί στους δικαιούχους με τη μορφή βέβαια κάποιου προνοιακού επιδόματος, καθότι η κοινή υπουργική απόφαση προβλέπει ο νόμος, προβλέπει ουσιαστικά την καταβολή για παροχές πρόνοιας και υγείας ή και για παροχές αλληλεγγύης. Δεν προβλέπει δηλαδή την καταβολή ποσού για συντάξεις. Αυτό σημαίνει ότι βάζει ένα τέλος ουσιαστικά στη 13η σύνταξη όσοι ίσχυε μέχρι τώρα και πάμε σε μια λογική προνοιακής παροχής, η οποία ενδέχεται να έχει είτε εισοδηματικά κριτήρια είτε άλλα περιουσιακά κριτήρια. Μένει να δούμε πώς θα αποτυπωθεί στα κριτήρια αυτά η κοινή υπουργική απόφαση, η οποία από ό,τι φαίνεται και λέει ο Υπουργός θα καταβληθεί συγκεκριμένη παροχή περί τα τέλη του 2020.